Μοιρασμένοι είμαστε, αγάπη μου και οι δύο. Έλα να μοιράσουμε ένα χάμπουργκερ στάδιο. Κανεί! Να βάλουμε γκάσκαν. Να βάλουμε μαγιονέσα. 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 Are you from Spain, μαγιονέσα. Μαγιονέσα και barbecue sauce. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Foodie Challenge. Σήμερα είμαστε στην υπέροχη κουζίνα μας μαζί με την ιφλέσσα Χριστίνα Αργυρού. Ευχαριστώ για την προαγωγή. Και το Foodie και θα κάνουμε το challenge Cook vs Reality. Δηλαδή, Χριστίνα μου. Σε αυτό το challenge θα φτιάξουμε έναν μπέρκερ και μετά θα παραγγείλουμε έναν παρόμοιο από το Foodie και έναν ανυποψία στο θύμα, δεν θέλω να δείξω ποιος. Θα πρέπει να το δοκιμάσει και να καταλάβει ποιον είναι το δικό μας και ποιον είναι εκείνο που παραγγείλαμε. Είναι να καταφέρουμε. Κορίτσια, γλώσσα, είμαστε μάστροι. Είδαμε τη συνταγή, είμαστε φτιαβασμένοι. Θα τα κανονίσουμε. Εγώ νομίζω ότι φτιάξε το challenge για να δείξει ότι δεν είμαι νοικοκύρα. Νομίζει. Εγώ φτιάξα το για να δείξω ότι είσαι νοικοκύρα, γιατί είναι εύκολη συνταγή που να κάνουμε. Έχουμε ήδη τα υλικά μας εδώ στον πάγκο μας. Όλα ό,τι θα χρειαστούμε. Καλά, είτε πότε θα πιάσεις. Η αγάπη, επαράγγειλα τα χτες που το Foodie, που την κατηγορία Supermarkets and Groceries, και ήρθα συνούλα ολόφρεσκα δαμέ στον πάγκο μας. Τέλεια. Έχουμε βάλει τα γαντάκια μας, έτοιμοι για την εγχείρηση και ξεκινάμε από τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Θέλεις να το πλύνουμε για να μην... Και έγραφε μέσα η κλαψούμε. Συνταγή, αλλά νομίζω δεν είναι μεγάλα που θέλουν, οπότε ένα να τα κόψουμε. Να τα πλύνουμε για να μην κλαψούμε, δε. Είναι tip. Να με τα πλύνουμε, να τα πλύνετε να δούμε. Κόρη, νομίζω έχω σου καλύτερο tip. Πέμ. Για να μην κλαψούν τα μάθηκια μας. Να βάλουμε γκάσκαν. Έλα να βάλουμε τα κράνη μας για να μπορούμε να κοφτούμε. Είσαι σίγουρος ότι είναι καλό να το τύπ. Καλύτερο με το δικό σου που το βρέξεις, ζημίσουμε για να με κλάψεις. Τώρα να δούμε να τα κλάψεις. Τώρα να το βρέξουμε ένα λεπτό. Όση ώρα να το κόφκεις, εγώ να κέψω την Ανιά. Πρέπει να βάλουμε ελαιολαδάκι. Δαμε στην κουζίνα μας. Έχουμε. Κι όμα την ανάψω τώρα. Πέτυχε ανηλεκτρικό του το δαμε. 1, 2, 3, 4, πάντα συγχύζουμε ποιον ανάφκο. Α, βιβράτο. Έλα. Εκάψασαι οξέ ακόμα. Όχι, όχι, ακόμα. Είδες που σου πάω ότι άμα βάλεις την γκάσκα που πάνω. Λοιπόν, έχουμε βάλει το ελαιολαδάκι μας. Θα βάλουμε μπόλικο. Ζάχαρη να βάλουμε και μπαλσάμικο. Ξεκίνησε. Ένα λεπτό. Το κόλπο σου με το κράνος είναι πετύχει. Νομίζω πρέπει να έχει γυαλί μπροστά, ρε ξύπνε. Εγώ που κάνω τα κράνη, έφτιαξα στο έτσι ότι βάλεις κράνος για να κόψεις τα κρεμμύδια. Τώρα είμαι εντάξει. Εσύ είσαι εντάξει, τα κρεμμύδια ξέρω είναι εντάξει. Εγώ τόσο στους κρόμπους που έχω ψημεθιά στο ζουμάρε τελείω στο μέγεθος του κρομμυδιού που έχω ψάξει. Ρε, να τραβήσου ρε. Ένα μικρή όγκος. Εντάξει, έβρασε η Διάνια μας. Βάζουμε και τη ζαχαρούλα μας. 2, 3. Κάνε πολύ σαν με την κελέμα του τα κράνη. Βάλαμε και το βαλσαμικό μας. Μοιρασμένοι είμαστε, αγάπη μου και οι δύο. Έλα να μοιράσουμε ένα χάμπουργκερ στάδιο. Κανεί! Γιατί τον μπέρκερ χωρίς τον μπέικον του παιδιά δεν γίνησκεται, ναι. Εννοείται. Θέλω να μετά στη σάλτσα να βάλουμε μαγιονέσα. Μαγιονέσα! Μαγιονέσα! Are you from Spain, μαγιονέσα! Μαγιονέσα και barbecue sauce. Δείτε με πως επιτέξει όταν ανακατώνω ποδά και ποδά γυρίζω ανάποδα. Ρε καυμάζωσε, α! Μπράβο, α! Μούζι να σιω άκης πετρετζικής πάνω μου. Μούζι. Λοιπόν, τα καραμπελωμένα κρεμμύδια τείνουν να γίνουν κρουσμένα κρεμμύδια. Να γίνουν λίγο crunchy. Θέλεις να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Να τη χαμηλώσουμε τη φωτιά. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε να πάρουμε τον κεϊμά με τα χεράκια μας, το φρεσκότατο και να κάνουμε τα μπέρκερς. Είπαμε δεν θα τον εκατόσουμε με κάτι άλλο, κρεμμυδάκια, μαϊτανούς κτλ. Έτσι λαλείς συνταγή. Όμως θέλει μας θέλε... το κάτ. Θέλει, ναι, ναι. Θέλει μας... όχι το πλάσιμο, πώς να το πω, είναι το πώς θα το φτιάξει, το σχήμα. Το κουλουράκια, κάπως έτσι, πρέπει να τα κάνουμε απαλά, απαλά. Απαλά, απαλά. Λαλείς συνταγή. Ξεκινούμε. Κορή, έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνουμε κάτι πολλά! Ανυπομονώ. Να βάλω λίγο. Ναι, βάλουμε αλατάκι, να βάλω το πιπεράκι. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ το πιπεράκι μου. Έλα να αλλάξουμε θέση να βάλεις και αλατάκι. Οκ. Λίγο έτσι. Και πρέπει να το γυρίσουμε και από την άλλη να βάλουμε.
Δεν τα πιέζουμε, υπογραμμίζουμε. Απαλά, απαλά. Πάμε να βάλουμε μέσα να τα κάνουμε rare, medium rare, well done. Medium to well done. Και πρέπει τώρα να πιάσουμε τη σπάτουλα και να τα τσιλίσουμε να πιάσουν το σχήμα που θέλουμε. Σιγά. Κόρη που πάνε τα παραγγείλεις χαμπούρκια, πόσο μη τσένα που τους ελάλες. Θέλω ένα χαμπούρκια, τι τους ελάλες. Κόρη μια φορά έπιαμε σε ένα fast food ντάδικο, σε τροπάρκο μας τα μητσί και θέλαμε πάντα, έπιαμε οργανωμένοι που ήταν να μας ρωτήσουν τι θέλαμε να τους πούμε. Θέλουμε ένα χαμπούκο! Ένα χαμπούκο! Χαμπούκο! Θυμίζει μου λίγο το ροζ παστήρα. I would like to have a hamburger. I would like to have a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a burger. I would like to buy a hamburger. Υποκλειστείτε! Καλύτερα! Τώρα είναι τυχερό τσίνος που θα το δοκιμάσει το μπέρκερ μας. Εγώ νομίζω τσίνος που να με πάρει. Με ενθουσιάζει. Σε εκείνος που να σε πάρει. Να βάλω το τυράκι μας στο cheddar για να γιώσει. Μπορεί να κάνουμε το λακκό πολλά κρίσπιο, ξένη ιδέα μου. Να δείξει. Λοιπόν, βάλουμε τα μέσα τα ψωμάκια μας τώρα στο τηγάνι. Κάνει τώρα συμφιλίωση. Βάλαμε το στο τηγάνι σε χαμηλή φωτιά. Έχουμε βγάλει, Χριστίνα, με τα ψωμάκια μας. Από ό,τι βλέπω, έχεις να σχολιάζεις κάτι. Αφήνω τα σχολεία σου, νομίζω ότι τούτο είναι το μόνο καλό, τα άλλα εγκρουσμένα. Κάνε τώρα γίνει και λίγο crunchy. Θέλετε το καραμελό, το καραμελό πρώτο και μήνει που είναι μαύρο. Μα πω έτσι είναι. Μαύρη, μαύρη, λάπα. Έλα να τα στήσουμε, να δούμε πώς είναι να γίνει. Το λοιπόν, βάζουμε, να βάλουμε που κάτω το μαρουλάκι. Κόψες τώρα για να εξέχει, λέω, να φαίνεται καλό στη φωτογραφία, να. Το βάλουμε τούτο. Το βάλω και εγώ ποδά. Να βάλουμε την ντομάτα μας. Ντοματούλα σου. Τούτο. Ποδά, κάμε και δυο μπέρκες εμάς κάνουν τα λαούλα. Πάνω μου φαίνεται πάρα πολλά ωραίο, είμαι σίγουρος ότι δεν θα καταλάβει τίποτε. Δελεαστικό. Δεν θα καταλάβει κίτσινο ότι είναι το παράγγειλο και το κάμαμε το εμείς. Είναι σπιθιάσμιν, έχουμε πολλά ωραίο. Μαγιονέσα και την barbecue sauce. Εγώ νομίζω να μην βάλουμε. Εγώ νομίζω να μην βάλουμε. Όχι, να βάλουμε, να φω, έτσι είναι η συνταγή. Δώσε να καταλάβει να γλιάζει λίγο μέσα στο στόμα του. Έλα να το βάλουμε έτσι. Το δείξουμε εδώ με. Βάλε μόνο μπαρμπέκιου. Εντάξει, που εφάνιση, βάλω έτσι επίκως έναν 7. Στο δικό 6, 7. Έκανα το επειδή εμείς ο παημένος σου κόψες την παρατζόλα λάθος, οκ. Εσύ θα πήγες να κρούσεις, οκ. Τέλος πάντων, δεν πιέζει πολλά για εφάνιση, αλλά δεν κατάλαβα, δηλαδή είναι γεύση πως έχει το ζουμίνουλο, να πιστεύω ότι είσαι το ίδιο πράγμα. Ναι, 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 συμφωνούμε. Κύριος πρέπει να το δοκιμάσει, να σου κλειστά τα μάτια του, άρα το ίδιο του κάνει. Συμφέρει μας. Πάμε να δούμε αν τον υποψία στο θύμα θα καταλάβει κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα καταλάβει, ρε. Τίποτε. Θα πάρει μυρωθιά. Είμαστε, θα πάρει μυρωθιά. Χριστίνα μου, έχω να πω ότι εντάξει το φραντζολάκι μας δεν είναι τόσο πετυχημένο. Εντάξει, ήταν το σχήμα του λίγο που είναι κόπηκε, αλλά γενικά νομίζω. Εγώ δεν προτιμούσα να το φάω τούτο. Το δικό μας. Όχι πως, δικό λαλή, μας. Λαλή και ο Γιώργος που εδώ φαίνεται σπιθιάσιμο το δικό μας, άρα φαίνεται καλύτερο. Νομίζω, ναι. Φαίνεται έτσι σαν το χορκάτικο, να το πω από την καλή την έννοια, είναι το σπιθιάσιμο, ναι. Τούτο είναι που θεωρείς ένα πράγμα τέτοια τέλειο και λαλής. Φαίνεται σαν να κάνουμε στο έξω, ας πούμε, στο μπαρμπεκιού σου. Με την παρέα σου. Ναι, με την παρέα σου. Με το τζιζιμίζι σου. Κάτι θέλουμε να δοκιμάσει. Λοιπόν, ναι, αλλά πάμε να το φέρουμε. Ναι, 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 ναι. Το λοιπόν, Γρηγόρη μου. Έχουμε σου δύο μπέρκερς. Βέβαια, το δικό μου. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Είναι πιο ωραίο, είναι και θέλω να πέφτω. Και το άλλο, ξέρεις, είναι έτοιμα. Είσαι έτοιμος. Νομίζω, πως είμαι, ναι. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ σιγά σιγά, χωρίς να τα στάξουμε. Το πρώτο μπέρκερ. Λοιπόν, έλα, άνοιξε το στόμα σου. Πέμε να δούμε λίγο πώς σου φαίνεται. Φάε, μάσα, ήρεμα. Η καρδιά μου χτύπα δυνατά, τα, τα, τα. Είναι ωραίο. Πιστεύεις ότι έκαναμε το εμείς. Για αλήθεια, άρεσε μου, οπότε να πω όχι. Να πεις όχι και να σου δούμε και το άλλο. Είσαι έτοιμος. Ετοιμάσου, ναι. Άνοιξε το στόμα σου. Έχω ταχυπαλμία. Κι εγώ. Άρασε μου και τούτο. Τώρα ποιον είναι ποιον. Δεν ξέρω. Κι αυτό πολλά καλά. Πολλά καλά, έτσι τα δυο, αλλά έναν είναι το δικό μας, έναν είναι και τον παραγγείλαμε. Έναν είναι το σακ παραπάνω, είναι το
κάτι το... Η λεπτομέρεια θα πω ότι το πρώτο είναι το πόδι και ο δεύτερο είναι το δόσεις. Πώς το δικαιολογάς? Θα ρίξει μου λίγο παραπάνω το πρώτο. Γιατί να καταλάβει εμείς είχαμε μπαγιάτικα πράγματα. Θέλεις να... Θέλεις να αλλάξεις τη γνώμη σου. Ιταλία μου τόσο νερό είναι το πρώτο. Οπότε, ναι. Άμε ρε παιδιά, καταλαβέντο! Καταλαβέντο, έλα, καταλαβέντο. Έλα να τα δεις. Παρά την πίεση που δέχτηκες, είπες την αλήθεια. Μπράβο, μπράβο. Λέρω μάτε, ήταν. Προετοιμάσαι τον Γρηγόρη, ένα πιο πρώτο. Είδες είναι το ωραίο όμως που το δικό μας. Είναι πιο σπιτικό. Ναι, ναι. Σπιθκιάσιμο είναι ωραίο όμως. Όχι, ευκέλιο είναι αυκιό, ήταν και τα αυκιό ωραία. Μας βάλω, μιλάς, ήταν ωραίο. Μπράβο μας ρε παιδιά, γράψτε μας στο σχόλιο αν εσείς αυτό το βρίσκετε. Βαθμολογία. Βαθμολογία θα επιδούσα έναν 9 στο πρώτο και έναν 8,5 στο δεύτερο. Πολλά καλώς, μπράβο μας. Μπράβο μας, μπράβο μας, ευχαριστούμε Γρηγόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Έλα σου πω να δηλώσουμε μετά. Από εμένα είναι το πρώτο, όχι. Ο στόχος μας στο επόμενο Cook vs Reality είναι να κάνουμε κάτι που δεν θα το καταλάβει ο άλλος. Εντάξει. Γράψτε μας στα σχόλια εύκολο. Τι θέλετε να μαγειρέψουμε στο επόμενο. Ακόμα ένα foodie challenge έφτασε στο τέλος του. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, έτσι, το καλλιτεχνικό, καλλιτεχνικής φύσης, με τόσο μεράκι. Γι' αυτό κάντε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Αν σας αρέσει το βίντεο μας, φιλιά πολλά. Τους άρεσε, φιλιά πολλά. Και τα λέμε σύντομα σε ένα νέο βίντεο.